Δεν ξέρω πόσο έχετε ακούσει από την κουβέντα μας εδώ. Ωστόσο, από τη Γενέβη θα ξεκινήσω. Τη δική σας ματιά, τη δική σας οπτική. Αν το παρακολουθείτε με αισιοδοξία, σκεπτικισμό, προβληματισμό, το νέο γύρο αυτό των συνομιλιών. Με συγκροτημένη αισιοδοξία. Με συγκροτημένη αισιοδοξία. Θεωρείτε δηλαδή... Ναι, παρακαλώ. Η Γενέβη ήταν ένας σημαντικός σταθμός. Πετύχαμε ως ελληνοκυπριακή πλευρά για πρώτη φορά αυτό που θεωρεί το ταμπού, το θέμα των εγγύσεων, να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Λέχθηκε από κάποιο στο πάνελ, νομίζω από τον κύριο Λίγερο, πως το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία είναι η κατάργηση πρώτα του μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος της Τουρκίας. Η συνθήκη του 60 δεν μπορεί και δεν προσφέρεται και ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτή λύση του Κυπριακού με την παραμονή αυτών των αναχρονιστικών συνθήκων εγγύησης. Το δεύτερο είναι ότι, και πάλι δέχτηκε στη συζήτησή σας, μπαίνει η Τουρκία στη θέση ευθύνης. Όσο και όσο συζητούσαμε στο παρελθόν, αλλά και σε αυτή τη διαδικασία της εσωτερικές πτυχές, η Τουρκία κρυβόταν πίσω από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Στο θέμα της ασφάλειας δεν μπορεί να κρύβεται. Αυτή θα κρυθεί, αν πράγματι έχει την πολιτική βούληση να δείξει ότι στο σύγχρονο κόσμο και με την Κύπρο ενωμένη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν αυτές οι αναχρονιστικές επαναλαμβάνω συνθήκες εγγύησεων να είναι πλαίσιο που θα δημιουργούν ασφάλεια στο σύνολο του κυπριακού λαού. Μάλιστα. Υπάρχουν από την δική σας σκοπιά, τη δική σας ανάγνωση, οπτική, κόκκινες γραμμές οι οποίες δεν θα πρέπει να ξεπεραστούν μέσα από αυτήν την προσέγγιση, διαπραγμάτευση? Μιλούμε για την πιο ουσιαστική ψυχή, το θέμα της ασφάλειας. Και επειδή άκουα τη συζήτηση, ένα πράγμα θέλω να διαβεβαιώσω και πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Πολιτική ηγεσία, εκπρόσωποι και λειτουργοί των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εχθρός μας είναι η ανταλλαξία της Τουρκίας. Και υπάρχει σύμπτωση και αγαστή συνεργασία μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας. Στο θέμα της ασφάλειας δεν υπάρχει καμιά μα καμιά διάσταση. Τι είναι η θέση? Η θέση που εκφράζει η ελληνική κυβέρνηση είναι και η θέση που πιστεύει και αγωνίζεται να την υλοποιήσει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και απόλυτο. Δεν υπάρχει διάσταση στο σημαντικό θέμα της ασφάλειας μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας. Και αγαπητοί μου, ο ελληνισμός στο σύνολό του πλήρωσε στη μακραίωνη ιστορία του βαρύ το τίμημα όταν είχαμε το σαράκι της Διχόνοιας. Πληρώσαμε βαρύ το τίμημα ο ελληνισμός στο σύνολό του όταν υπήρχαν διάσταση απόψεων μεταξύ Αθηνών και Λευκοσίας. Και εμείς οι Κύπροι έχουμε βιώματα και δεν πρόκειται να αφήσουμε να ξανασυμβούν. Η εθνική ενότητα είναι πέραν από επιβεβλημένη. Εγώ ως πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, του Δημοκρατικού Συνεγερμού, θα πράξω ότι είναι δυνατόν στο να κρατήσουμε αυτή τη σύμνοια μεταξύ ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, ελληνικού και κυπριακού λαού. Η Ελλάδα
ήταν και παραμένει το μοναδικό ανιδιοτελές στήριγμα του εθνικού μας αγώνα. Όταν Ελλάδα και Κύπρος συγχρονίστηκαν στο θέμα της ένταξης της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη, πετύχαμε μια από τις μεγαλύτερες εθνικές επιτυχίες από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Γι' αυτό και ενωμένοι πρέπει να προχωρήσουμε και με συγκρατημένη αισιοδοξία να δώσουμε την κοινή μάχη, να απαλλαγούμε από αναχρονιστικές εγγυήσεις και από παραμονή στρατευμάτων ξένων στην Ενωμένη Κύπρο. Κύριε Νεοφύτου, ένα τελευταίο ερώτημα που εγώ θα ήθελα να σας θέσω είναι το εξής σε σχέση με τη χρονική στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια, αυτός ο διάλογος. Κοιτώντας, στρέφοντας λίγο το βλέμμα προς την Άγκυρα και με δεδομένες τις πολιτικές εξελίξεις που έχουμε στην Τουρκία, θεωρείτε ότι μπορεί να είναι ουσιαστικός ένας διάλογος στη δεδομένη χρονική στιγμή με την δυναμική την οποία έχει στο εσωτερικό της χώρας του ο Ταΐπ Ερντογάν? Κοιτάξτε, το κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μια ανάλυση είναι αυτός που συμπεριφέρεται και θέλει να γίνει πραγματικός σουλτάνος, αν θα έχει την πολιτική βούληση για μια σωστή επίλυση του κυπριακού προβλήματος και να εγκαταλείψει εγγυήσεις και στρατεύματα στην Κύπρο. Και υπάρχει η σχολή σκέψης και ανάλυσης πως δεν πρόκειται ο Ερντογάν να κάνει το παραμικρό βήμα. Μα δεν κάνει το παραμικρό βήμα, είναι κατανοητό από την διεθνή κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι με αυτό το σύστημα ασφάλειας που υπήρχε από το 1960 δεν μπορεί να εξευρεθεί λύση. Και όλοι θεωρούν ότι πρέπει να καταργηθεί. Από την άλλη, είναι κάποιες αναλύσεις που φέρουν την πιθανότητα λόγω και των ενεργειακών και των άλλων γεωστρατηγικών να υπάρξει έστω και με μικρές πιθανότητες η αλλαγή πορείας της Τουρκίας για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, κοιτάζοντας μακάρι για την ενεργειακή ασφάλεια ή την ενεργειακή προοπτική των ευρύτερων κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εν πάση περιπτώσει, σε μερικές μέρες, μάξιμουμ σε μερικές εβδομάδες, θα ξεκαθαρίσει αν σαφέστατα έχει πιθανότητες να δούμε αλλαγή στη διαχρονική στάση της Τουρκίας. Σαφέστατα, ένα ικανό βήμα γραφής θα είναι οι επόμενες μέρες, όπως και εσείς το είπατε, κύριε Νεοφύτου. Κοντός ψαλμός Αλληλούια. 18 του μήνα ξεκινά ο νέος γύρος των συνομιλιών για να δούμε αν αυτός θα οδηγήσει σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο για τη συνέχιση πλέον των επαφών σε ένα ανώτερο επίπεδο από εκεί και πέρα, πέρα από τα τεχνικά κλιμάκια. Κύριε Νεοφύτου, σας ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή και για τις παραμέτρους τις οποίες νομίζω έβαλε και έχουν ενδιαφέρον για να συζητήσουμε και στη συνέχεια της απόψινής εκπομπής. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και θα συνεχίσω να σας παρακολουθώ από τη Λευκοσία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου, πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Λοιπόν, θα πάω στον κύριο Ντόκο. Μία πρώτη ανάγνωση των...